Κωνσταντίδης, δικηγόρος του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακιστέντων. Του. Κάτι που είχαμε πει και προηγούμενες φορές, χρειάζεται διαφάνεια για να μπορεί να ελέγχεται όχι μόνο το ότι γίνεται έργο, παράγεται έργο, αλλά να ελέγχεται και η ποιότητα του έργου που γίνεται. Όταν λέμε διαφάνεια, εννοούμε δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου, δημοσιοποίηση να γίνεται τουλάχιστον μεταξύ των κρατουμένων της σειράς εξέτασης των αιτήσεων και δημοσιοποίηση ασφαλώς της έκθεσης που σήμερα ενημερωθήκαμε ότι το Συμβούλιο έχει παράξει και έχει κοινοποιήσει στη Βουλή. Όταν έχουμε δημοσιοποίηση αυτών των αποφάσεων, θα υπάρξει και η διαφάνεια που ζητούμε εδώ και 2 χρόνια και αποτέλεσμα αυτής της διαφάνειας θα είναι και ο έλεγχος της ποιότητας του έργου που παράγεται. Επίσης, αυτό που λέγουμε πάντα είναι αν θέλουμε να βοηθήσουμε όντως το Συμβούλιο Αποφυλάκησης, καλό θα ήταν να δούμε τον τρόπο και τον λόγο που καταλήγει κάποιος στη φυλακή και μετά να εξετάσουμε πώς θα φύγει από τη φυλακή. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο επανελειμμένα παρουσιάζουμε στη Βουλή και κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί έντονα με σκοπό να αποφύγουμε άδικες σε εισαγωγικά φυλακίσεις και κατ' επέκταση να βοηθήσουμε τον υπερπληθυσμό που υπάρχει στη φυλακή και απότερο αποτέλεσμα και το έργο που παράγεται από το Συμβούλιο Αποφυλάκησης.